θα μπορούσε να κάνει η Επιτροπή, είτε να το αγνοήσει, να πει ότι δεν με αφορά. Αυτό είναι και νομική εφίσω επιχείρημα. Εγώ περιμένω σήμερα ειλικρινά και από τη Νέα Δημοκρατία την επίσημη να δούμε τι θέση θα κρατήσει στην Επιτροπή. Αν δηλαδή επιχειρηματολογήσει με κάποιο τρόπο ο οποίο θα είναι πιστικό. Σας μιλάω ειλικρινά ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά μιλάμε όμως όχι συνθεματολογικά και πολιτικά, αν με νομικά επιχειρήματα η άποψη της πλειοψηφίας από ό,τι προκύπτει είναι ότι καλώς ερευνήθηκε αυτή η περιοχή και θα δείτε και τις διατυπώσεις, η δικαιοσύνη έχει το λόγο από εδώ και μετά. Και θα μου επιτρέψετε λίγο να συνομιλήσω με τον κύριο Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, αντιπρόεδρο του ΕΟΠΗ, ο οποίος ζητάει λεφτά πίσω για το θέμα των αρθροσκοπήσεων, το οποίο εμπεριέχεται μέσα μάλιστα, στην έρευνα μάλιστα, που έχετε κάνει, έτσι. Μάλιστα. Για να μας πει ο κύριος Γεωργακόπουλος, τι ακριβώς ζητάει ο ΕΟΠΗ, αντιπρόεδρος του ΕΟΠΗ, ο κύριος Γεωργακόπουλος, για αυτή την υπόθεση με τις αρθροσκοπήσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργακόπουλε. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Καλημέρα. Πάνελ εκεί των συζητητών. Ναι, πείτε μας, τι ακριβώς ζητάει ο ΕΟΠΗ τώρα. Κοιτάξτε, ο ΕΟΠΗ στο χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο εξυζήτησε και αξιολόγησε και αποφάσεις να κάνει δεχτεί την πρόταση του Γενικού Επιμελητή της ΕΠΕΔΙΦΚΑ που είχε κάνει τον έλεγχο για τις ιατρικές γνωματεύσεις που είχαν διεκπεραιωθεί από το συγκεκριμένο διαγνωστικό κέντρο, τη Διαγνωστική Αρθροσκόπηση Ετερόρυθμη Εταιρεία, και από εκεί και πέρα τις καταλόγησε για μη νομότυπες συνταγογραφήσεις, θα έλεγα, και εκτελέσεις δηλαδή γνωματεύσεων, ένα ποσό στις 276. Αυτά τα στοιχεία από πού προέκυψαν, κύριε Γεωργακόπουλε? Αυτά προέκυψαν καταρχήν από το γεγονός ότι... Ναι, αυτά προέκυψαν από το γεγονός ότι είχαμε διαπιστώσει τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2016, όλοι αναλάβαν τη διοίκηση με τον κύριο Βερσίνη, ότι είχε γίνει μια υπερβολική, καταχρηστική θα έλεγα, τιμολόγηση στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη που διενεργούσε το συστεγαζόμενο με το ιατρείο του κυρίου Σαλμά διαγνωστικό αυτοκέντρο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα πρώτα έγινε έτοιμα στο ΚΕΣΥ, στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, να ανακοστολογήσει αυτή την ιατρική πράξη και στη συνέχεια η υπόθεση πήρε το δρόμο της, ανεξάρτητα από τη συζήτηση που έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Εμείς ως οργανισμός λειτουργήσατε, είναι έλεγχος από την ΕΠΕΔΙΦΚΑ σε όλα τα παραστατικά. Όταν μιλάμε για υπερκοστολόγηση, κύριε Γεωργακόπουλε, πόσο ήταν η αρχική τιμή και πόσο έχει φτάσει τώρα, πόσο κοστολογείται αυτή η εξέταση? Κοιτάξτε, για την ώρα η αξιολόγηση που έχει γίνει αφορά το ένα διαγνωστικό κέντρο και στα 501 παραστατικά, να πούμε, που είχε υποβάλει για αποζημίωση, βρήκαμε στα 438 ότι υπήρχαν παρατυπίες και δεν θα έπρεπε να πληρωθούν. Και αυτά ζητάμε ως ακριοσύντος καταργηθέντα. Μάλιστα. Κύριε Γεωργακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στη συζήτηση. Έχουμε ένα θέμα που αρχίζουν και επιστρέφουν χρήματα, κύριε Παλωμενάκη, έτσι, από διάφορες υποθέσεις. Λοιπόν, να μείνουμε. Δεν θέλω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν σε αυτό. Υπήρχε μάλιστα και μία αρχή πληρωμής εκ μέρους της εταιρείας που συνεργάζονταν με αυτήν ο κύριος Σαλμάς, 50.000 ευρώ, ήδη την εποχή που εξετάστηκε από εμάς. Φυσικά χωρίς αιτιολογία, αλλά υποθέτω ότι τώρα ενδεχομένως ψηφιστούν. Η λύση είναι αυτή, να επιστραφούν τα χρήματα, διότι όντως είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως. Ωραία, κύριε Παλωμενάκη, τώρα μας εξηγήσατε και απαντήσατε στις αιτιάσεις του κύριου Γεωργιάδη για το κατά πόσο εσείς νόμιμα ελέγχετε τις περιόδους του κύριου Γεωργιάδη κτλ. Ναι, μπορώ να πω μια κουβέντα. Mm-hmm. Από πλευράς δικαιοσύνης, οι ανακριτές, οι εισαγγελείς διαφθοράς που μελετούσαν την υπόθεση αυτή, που υπάρχει δικογραφία, όταν έφτασαν σε κάποια ονόματα υπουργών τότε, όπως είναι του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Αβραμόπουλου, έτσι, έστειλαν τη δικογραφία στη Βουλή αμελητή, όπως λέει το Σύνταγμα, και γι' αυτό η Βουλή αποφάσισε να κάνει αυτή την εξεταστική. Τώρα πάλι η Βουλή θα είναι αυτή, θα δούμε τι θα αποφασίσει, εάν
και για τα πολιτικά αυτά πρόσωπα που φέρονται ενεχόμενα, γυρίσει πάλι τη δικογραφία στη δικαιοσύνη για περαιτέρω. Αυτό θα μας απαντήσει ο κ. Βαλμονέξο. Αυτή είναι η τάξη των πραγμάτων. Να πούμε στον κόσμο ότι αυτά προβλέπονται στους νόμους και στο Σύνταγμα. Σωστά, πολύ σωστά. Και επίσης, θα επιστραφεί λοιπόν στη δικαιοσύνη όλη η υπόθεση. Βεβαίως θα πάει. Η πρότασή σας. Βεβαίως η Ολομέλεια θα αποφασίσει. Υποθέτω ότι θα συμφωνήσει. Αλλά θέλω να σας πω ότι οι διατυπώσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι του πορίσματος είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Δηλαδή διαχωρίζουν την περίοδο της Υπουργίας από την περίοδο της ιδιότητας του απλού βουλευτού. Mm-hmm. Στη δεύτερη περίπτωση, όντως η Εξεταστική Επιτροπή έχει μία αρμοδιότητα η οποία φτάνει μέχρι το σημείο να αναφερθούν τα συμπεράσματα που έχει στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Κύριε Παλαμενάκη, γιατί κατηγορείται εντός εισαγωγικών ο κύριος Γεωργιάδης. Από το πόρισμά σας, δηλαδή, τι έχει κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, όπου εσείς ζητάτε να ελεγχθεί από την δικαιοσύνη. Εμείς καταρχήν να επιτρέψω μία λέξη αναδεικνύονται. Mm-hmm. Αναδεικνύονται λοιπόν συγκεκριμένου είδους ευθύνες, οι οποίες αξιολογούνται στη συνέχεια, επαναλαμβάνω, από τη δικαιοσύνη. Οι ευθύνες αυτές έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι την περίοδο της Υπουργίας του κυρίου Γεωργιάδη, ένας αριθμός υπαλλήλων εφαίρετο να εργάζεται στο Κελπνό. Ενώ σε δομές του Κελπνού, στην πραγματικότητα απασχολήθηκαν αποδεδειγμένα ή τουλάχιστον ένας μεγαλύτερος αριθμός, 18 λέει το εισαγγελικό πόρισμα, 13 μας είπε ο άτομο ο κ. Γεωργιάδης ο ίδιος. Η διαφορά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λέω ότι 7 τα άτομα εφέρονται να απασχολούνται από το Κελπνού, εμισθοδοτούνται κανονικά από το ελληνικό δημόσιο ουσιαστικά και ασχολήθηκαν στο πολιτικό γραφείο, στο υπουργικό, αν θέλετε, γραφείο. Mm. Γιατί ο κ. Γεωργιάδης κάνει και αυτή τη διάκριση. Εγώ σας λέω ότι στο υπουργικό γραφείο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αποδείξει ότι ασχολήθηκαν με υποθέσεις του Υπουργείου και όχι με τις προσωπικές. Αυτό είναι θέμα δικό του. Εάν και εφόσον φτάσει σε κάποια διαδικασία ερεύνης περαιτέρω. Στην ουσία, δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν είναι τόσο τρομακτικό ποσό, δηλαδή κάποιες δεκάδες χιλιάδες ή 170, αν θυμάμαι καλά, χιλιάδες είναι. Είναι θέμα νοοτροπίας και θέμα ότι στήθηκε μια ολόκληρη μηχανή για να αποκριβεί αυτό το γεγονός. Ακόμα και μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή προσκομίστηκαν έγγραφα τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι είναι πλαστά. Υπήρξαν ψευδορκίες, υπήρξε δηλαδή ένας συντονισμός να εξαπατηθεί και η Εξεταστική Επιτροπή και η κοινή γνώμη, η ελληνική δικαιοσύνη. Και ήδη η εισαγγελία έχει ασκήσει ποινικές διώξεις κατά 7 υπαλλήλων για υπεξαγωγή εγγράφων μεταξύ των άλλων. Ισχύει αυτό. Αυτό αναδεικνύεται, ναι. Το βασικό για τον κύριο Γεωργιάδη είναι οι προσλήψεις, υπάρχουν και άλλα θέματα. Κατά μίσον λόγο αυτό, και καμιά φορά λέει και ο ίδιος, αυτό βρήκατε. Αυτό βρήκαμε. Τι να το κρύψουμε, δηλαδή. Μάλιστα. Για τις άλλες υποθέσεις, έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο και τον κύριο Λοβέρδο σε αυτή την περίπτωση εδώ. Εντάξει, έχουμε γύρω στις 7 και μία 8 υποθέσεις, οι οποίες ξεχωρίζουν και τις οποίες έχουμε καταγράψει σε ιδιαίτερα υποκεφάλαια. Οι υποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν με ποικίλα θέματα, βέβαια. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρουμε ότι το γενοσιουργό γεγονός ενός κλίματος και μιας ατμόσφαιρας διασπάθησης του δημόσιου χρήματος ήταν ότι για ένα μεγάλο διάστημα εξαιρέθηκε από το δημόσιο λογιστικό το Κελπνό. Πράγμα το οποίο το μάθαμε και εμείς τώρα. Στην πραγματικότητα αυτό σήμαινε ότι δεν υπήρχε έλεγχος, είτε κατασταλτικός που λέμε, είτε έλεγχος δηλαδή προληπτικός, που θα πάνε τα λεφτά. Δίδονταν χρήματα και στη συνέχεια έπρεπε να γίνουν κάποιοι απολογισμοί. Στον απολογισμό αυτό, από ό,τι θα θυμάστε, φαντάζομαι, mm-hmm. υπάρχει και μια περίφημη μαύρη τρύπα των 89 εκατομμυρίων ή άλλος αρνητική διαφορά, που μας είπαν κύριοι πραγματογνώμονες, το οποίο δεν μπόρεσε, την οποία απόκληση, ας πούμε, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει σε καμία περίπτωση κανένας έως τώρα. Υπάρχει και αλόγιστη διαφημιστική δαπάνη. Δεν θα την έλεγα λόγιστη, όσο μεροληπτική. Υπάρχει μια διαφημιστική δαπάνη αρκετών εκατομμυρίων, η οποία κατά το μείζον μέρος κατευθύνθηκε σε φίλια εκδοτικά μέσα. Αυτό έγινε νόμιμα, παράνομα? Αυτό, ξέρετε, η άποψη της Επιτροπής είναι ότι έγινε παράνομα. Δηλαδή, διότι υπάρχουν τα παραστατικά. Πώς πρέπει δηλαδή να μοιράζεται διαφημιστική πίτα? Υπάρχει, θα σας πω. Η διαφημιστική πίτα καταρχήν πρέπει να μοιράζεται με έναν τρόπο που να αντιστοιχείται με τις πραγματικές κυκλοφορίες και την πραγματική απήχηση. Μάλιστα. Ο κύριος Παπαδημητρίου μας είπε ότι υπήρχε, λέει, ένας αλγόριθμος, mm-hmm. ο οποίος, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπόρεσε ούτε να αποδείξει την ύπαρξη του αλγορίθμου, ούτε σε τι χρησίμευσε. Υπάρχουν καταθέσεις, αποδεδειγμένα κατάλογοι και γενικώς, ας πούμε, παραστατικά, που δείχνουν ότι, για παράδειγμα, το 2014, που ήταν και προεκλογική ουσιαστικά χρονιά, το 25% της συνολικής δαφμάνης, που ήταν περίπου 3 κάτι, διοχετεύτηκε σε ένα μόνο μέσο. Ένα άλλο πήρε περίπου 10-12%.
Και μεγάλα συγκροτήματα πήραν μόλις 5, έτσι, για τα ξεκάρφωμα που λέμε. Αυτά τα πράγματα. Και επίσης υπάρχει ισχυρή άποψη ότι αυτά τα μηνύματα δεν πρέπει να πληρώνονται. Είναι κοινωνικά μηνύματα. Και υπήρχε και παρέμβαση τότε του ΕΣΟΡΟΥ, του Συμβουλίου του Ραδιοοπτικού, που αγνοήθηκε. Είναι φανερό ότι μέσα από εκεί γινόταν, ας πούμε, ευνοιοκρατία κατά κάποιο τρόπο. Δινόταν, δηλαδή, αυτό είναι όμως μία εκτίμηση, γιατί σας κατηγορούν ότι μέσα σε αυτό το πόρισμα κάνετε εκτιμήσεις πολλές, χωρίς να έχετε κάποιες αποδείξεις. Δηλαδή, ναι, εκτιμάτε ότι έγινε αυτό. Όμως δεν πρέπει να υπάρχει συναγωγή λογικών συμπερασμάτων. Ναι. Νομίζω ότι ναι. Ενώ θα πρέπει να υπάρχουν μόνο διαπιστώσεις. Εδώ, όταν μιλάμε όμως για να δει η δικαιοσύνη θέματα, γιατί εδώ προφανώς δεν εξετάζουμε τις πολιτικές προθέσεις, εξετάζεται και αν υπάρχουν ποινικά θέματα και αδικήματα. Εδώ υπάρχουν αποδείξεις ότι κυκλοφόρησε μαύρο χρήμα. Για μαύρο δεν μπορώ να ξέρω, διότι δεν προέκυψε. Αλλά προέκυψε όμως η χαριστική, σας λέω και πάλι. Ανάθεση, ας πω τη λέξη έτσι, ανάθεση, κατά παράβαση όμως των διατάξεων του νόμου που λέει πως γίνονται οι δημόσιες, ας πούμε, καταβολές. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο, ένα περιοδικό διάταγμα το 60, δεν θυμάμαι ποιες χρονολογίες είναι, που ορίζει συγκεκριμένα. Αυτό παραβιάζει και επανειλημμένα σε αυτή την περίπτωση. Αλλά και εν πάση περιπτώσει όμως και το γεγονός ότι ένας αριθμός σεβαστός χρημάτων διατέθηκε σε χαμηλής ή ανύπαρκτης κυκλοφορίας μέσα, από μόνο του είναι ένα αδίκημα, κατά την άποψη τη δική μας, διότι πρόκειται για δημόσιο χρήμα. Δηλαδή, εδώ τι αδίκημα θα μπορούσε να προσδιοριστεί? Σας λέω ότι χαρίστηκαν σε κάποιους ημέτερους. Βεβαίως, αχρέωστηκαν. Και χωρίς ανταπόδοση. Γιατί υπάρχει μία σύμβαση μεταξύ ελληνικού δημοσίου, έστω και άτυπη. Ναι. Γιατί δεν αποδείχθηκε να υπήρξε η σύμβαση. Σας λέω και πάλι, και αυτό επίσης επιλείψιμο είναι. Υπάρχει μία σύμβαση για την πληρωμή χρημάτων του ελληνικού δημοσίου και δεν υπάρχει ανταπόδοση. Να σας πω το τερατώδες ότι υπήρξε. Δεν προβαλόταν μια διαφήμιση, ναι, ας πούμε. Δεν έχει υπάρξει κανένα αποδεικτικό ότι αυτά τα πράγματα έγιναν. Αυτά που συμφωνήθηκαν, ναι, 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 έστω ατύπως. Έστω ατύπως, βεβαίως. Δεν υπάρχουν αποδεικτικά. Και εδώ τώρα, κύριε Μπαλομενάκη, υπάρχει κάτι άλλο. Το οποίο έχει να κάνει με το αποτέλεσμα αυτής της εξεταστικής. Ότι επιστρέφεται η υπόθεση, ο φάκελος. Θα πάει κάποια υπόθεση σε επόμενο στάδιο μέσα στη Βουλή, σε προανακριτική? Όλες πάνε στη δικαιοσύνη. Αυτό θα αποφασίσει η Ολομέλεια. Ναι. Κατά τα φαινόμενα, όχι. Θα αποστελήσει. Από όλο το πακέτο εξεταστική υγεία, το οποίο. Θα πάει όλο στη δικαιοσύνη. Έχει κεφάλαια. Ναι, και από εκεί και πέρα, να σας πω ένα παράδειγμα. Όχι, εδώ πέρα υπάρχει. Και πείτε μας το παράδειγμα. Εδώ υπάρχει κριτική ότι γιατί έγινε λοιπόν η εξεταστική, γιατί χάθηκε τόσος χρόνος και δεν το παραπέμψατε κατευθείαν στην δικαιοσύνη, όχι, αφού ήρθε. Όχι, έτσι είναι κανονισμένα, ναι, καταρχήν τα πράγματα από την νομοθεσία. Ναι. Και δεύτερον. Σε άλλες περιπτώσεις πήγε κατευθείαν η υπόθεση. Περίπτωση Παπαντονίου, για παράδειγμα. Ναι. Γρήγορα. Ναι, αλλά είχε προηγηθεί προκατακτική. Ναι, αλλά πολύ γρήγορα, λέω. Γιατί χρειάστηκε τόσο. Να σας πω γιατί. Ναι. Γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία, την νεότερη τουλάχιστον του ελληνικού κράτους, άπλωσε τόσο πολύ έρευνα. Για το φάρμακο, ναι, και εγώ δεν το. Βεβαίως. Και για τα υπόλοιπα θέματα, τα οποία καταρχήν τη λέξη κελπνό δεν την ήξερε ο μέσος Έλληνας. Και τώρα βλέπουμε ότι ήταν ένα ολόκληρο δίκτυο διαφθοράς, διασπάτηση του δημοσίου χρήματος. Ένα δίκτυο το οποίο εξυπηρετούσε προσφετολογικούς σκοπούς. Και αυτό δεν μπορεί να το κρύψει κανείς, ούτε να το αρνηθεί σε τελευταία ανάλυση. Και είναι μια κατάσταση νοσηρή που και καλώς την αναδεικνύουμε και καλώς θα προσπαθήσουμε. Μήπως υπήρχε και σκοπιμότητα, όπως είχατε πει, κύριε Μπαλομενάκη, και ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι η πλειοψηφία να βάζει την μειοψηφία, την αντιπολίτευση. Η απάντηση, αγαπητέ μου, θα είναι η εξής. Τι θα έπρεπε να γίνει, να τα κρύψουμε? Αυτή είναι η απάντηση, νομίζω. Νομίζω ότι καλώς και με κόπο μεγάλο βγήκαν ορισμένα στοιχεία, ας αποφασίσει η δικαιοσύνη. Έτσι είναι. Μάλιστα. Συντεταγμένη ελληνική πολιτεία. Τι να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναμενάκη. Δηλαδή, εσείς βλέπετε και διασπάθηση δημοσίου χρήματος, αλλά βλέπετε και τυχόν ποινικές ευθύνες για κάποια πολιτικά πρόσωπα. Και γι' αυτό και θα δούμε τώρα η δικαιοσύνη. Έτσι. Η δικαιοσύνη πάλι. Και τρέχουν και άλλες υποθέσεις στον χώρο. Πάρα πολλές υποθέσεις. Και να δούμε τι θα γίνει. Και τρέχει για να τα προλάβει όλα αυτά. Επομένως, σήμερα στην Επιτροπή η Ολομέλεια πότε υπολογίζουμε? Είναι θέμα του διάσκεψη των Προέδρων. Πιστεύω να γίνει μέσα στο Δεκέμβριο. Να μην καθυστερούμε άλλο. Και εκείνη θα έχει ενδιαφέρον. Και η σημερινή συνεδρίαση πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον. Γιατί προσωπικά σας λέω, περιμένω να δω τη Νέα Δημοκρατία πώς, αν εντάξει το θεωρούμε δεδομένο, πώς θα υπερασπίσει ειδικά τον κύριο Γεωργιάδη. Μάλιστα. Κύριε Μπαλομενάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Έρικα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα έχουμε εδώ τα μηνύματα. Σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο τον κύριο Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, για να σχολιάσουμε όλη την πολιτική επικαιρότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα εχμής. Στην πρώτη γραμμή έχουμε το θέμα βασικά
με τον κύριο Ζάεφ και όσα έχει πει ή φέρεται να έχει πει και τις αντιδράσεις που υπάρχουν για την συμφωνία των Πρεσπών. Έχουμε τα ζητήματα της οικονομίας, της εκκλησίας και βέβαια θα τα συζητήσουμε διεξοδικά με τον κύριο Λεβέντη, τον οποίο τον περιμένουμε. Έχουμε επίσης πολλά μηνύματα για το θέμα των συνταξιούχων, καθώς υπάρχουν οι πίνακες, οι αναλυτικοί και θα τους ανεβάσουμε στα social media, στο Facebook της πρώτης είδησης, για να δείτε, επειδή υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις κλίμακες, για τις προϋποθέσεις που μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε μέχρι το τέλος του 2018. Υπάρχει αυτή η μετάβαση όπου δίνει το δικαίωμα σε κάποιους να βγουν γρηγορότερα στην σύνταξη. Επίσης υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία με το ποδόσφαιρο, με τους διαιτητές, τις αδικίες, ποιος αδικήθηκε, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, όλα είναι στον αέρα και τα σχόλια σαφώς ελεύθερα. Να καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, στο στούντιο. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Κύριε Λεβέντη, να ξεκινήσουμε λίγο με την υπόθεση Ζάεφ. Γιατί έχουμε αυτή τη δήλωση, η οποία βέβαια ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, δεν έχει αποτυπωθεί κάπου, είτε σε γραπτό ως δήλωσή του, είτε σε κάποια κασέτα ως ηχητικό ή τηλεοπτικό προϊόν. Πάντως υπάρχει αυτή η δήλωση.